Η εκπομπή 24 ώρες 90 λεπτά ξεπέρασε ήδη τις 30 εκπομπές και αρχίζω να αισθάνομαι ότι είναι ήδη πάρα πολλές. Αυτά τα ολίγα για πρόλογο σήμερα, κυρίες και κύριοι, διότι η εκπομπή φιλοξενεί την πρώτη κυρία του Ελληνικού Θεάτρου, την εθνική στάρ Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θα μπορούσα να κάνω ένα πρόλογο και να λέω και να λέω και να λέω, αλλά μια Αλίκη δεν χρειάζεται πρόλογο. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Τι να πω για την Γιατί Αλίκη μου. Γιατί δεν λες φιλοξενεί τη φίλη μου την Αλίκη? Δεν έχει πιο ενδιαφέρον? Και τι φίλη μου? Φίλη της καρδιάς. Yeah. Φίλη χρόνων. Μια φιλία που αξεπέραστη. Δεν έχει σημασία που δεν βλεπόμαστε. Καμία σημασία δεν έχει. Που νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Ναι, για τον άλλον αυτά τα σπουδαία αισθήματα, τα μοναδικά κτλ. Σήμερα είμαι και εγώ συγκινημένη, να σου πω την αλήθεια, Σπύρο. Είναι η μέρα που χάσαμε τη Μελίνα. Και θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανα. Χάσαμε τη Μελίνα εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Και δυστυχώς διάβασα στις εφημερίδες ότι 20 περίπου δήμοι, όταν ναι, πέθανε αυτή η μεγάλη Ελληνίδα. Η μοναδική Ελληνίδα. Μοναδική. Ναι. Κάνανε συμβούλια και αποφάσισαν εκδηλώσεις, μουσεία στο όνομά της, δρόμους, πράγματα, θάματα και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Ως συνήθως, Σπύρο, σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πολλά λέγονται και τίποτα δεν γίνεται στην ουσία. Ενώ ναι, η Μελίνα, ό,τι είπε, το πράξε. Γι' αυτό είναι και η μοναδική γυναίκα, γι' αυτό και η μέρα της γυναίκας στην Ελλάδα πρέπει να είναι η μέρα της Μελίνας. Είναι στις 8 του μήνα, ναι, την Παρασκευή. Σε 2 μέρες. Σε 2 μέρες. Γιατί αυτή η γυναίκα, ό,τι έλεγε, το πίστευε και αγωνιζόταν να το πραγματοποιήσει. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Ζούμε με το όραμά της. Ζούμε με το όραμά της και θα ζούμε πάντα. Βεβαίως. Αλλά αυτοί οι δημοτικοί άρχοντες, αυτοί οι πολιτικοί εξουσία. Αφού ξέρεις ότι τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να εντυπωσιάσουν. Για να εντυπωσιάσουν. Να βγουν σε κανένα τηλεοπτικό παράθυρο. Μπράβο, για την καρέκλα. Να κλέψουν λίγο από τη δόξα της μεγάλης που έφυγε. Γιατί συχάθηκα την πολιτική και απέχω. Αλλά τέλος πάντων θα πάμε στο θέμα. Ναι. Και πολύ καλά έκανες μέχρι οι πολιτικοί να βελτιωθούν και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη πάλι του ελληνικού λαού, διότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ο πολίτης να χάνει την εμπιστοσύνη του στους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια κρίση. Νομίζω μεγάλη. Κρίση εμπιστοσύνης. Και δηλαδή φαίνεται και στα παιδιά. Ναι. Στα παιδιά απέχουν από τις πολιτικές νεολαίες, τις φοιτητικές εκλογές. Έχουμε αποχές μεγάλες. Αδιαφορούν. Αδιαφορούν γιατί ξέρουν ότι είναι πάντα μία από τα ίδια. Δηλαδή πάλι θα μας κοροϊδέψουν. Πάλι για τον εαυτό τους οι πολιτικοί. Όμως δεν είναι να τους παίρνει μπάλα όλους. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποια στιγμή να βγουν άνθρωποι. Και εξαιρέσεις. Και φωτεινές εξαιρέσεις. Δηλαδή δεν θέλω να αρχίσουμε με πολιτικά, αλλά η Μελίνα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο. Και τώρα αν μας ακούει, θα λέει: πες βρε Αλίκη καμιά κουβέντα. Πες κι εσύ. Μίλα. Πάντα έτσι μου έλεγε. Και πρέπει να πει η Αλίκη. Διότι η Αλίκη, ναι, είναι η Αλίκη και πρέπει να πει. Εγώ δεν προτίθεμαι να κάνω τόσο πολύ καλλιτεχνική συζήτηση μαζί σου. Θα δείξουμε όλα τα θέματα. Δεν μπορούν να μονοπολούν για τα κοινά μόνο οι πολιτικοί που εν πολλοίς μιλάνε με ξύλινη υπάρχουν γλώσσα. Υπάρχουν και πολιτικοποιημένοι καλλιτέχνες. Βεβαίως. Που θέλουν να φαίνονται. Εγώ είμαι από τους πολιτικοποιημένους, τους πάρα πολύ, που δεν θέλω να κάνω παντιέρα τα πιστεύω μου. Αλλά να λέω τη γνώμη μου ελεύθερα, αυτό το θέλω. Λοιπόν, πιστεύω ότι περνάμε σε μια μεταβατική περίοδο, σίγουρα. Δεν μου λείπει η ελπίδα. Έτσι θα λέγει και η Μελίνα. Η Ελλάδα έχει το όνειρό της, η Ελλάδα έχει το όραμά της, η Ελλάδα έχει το Θεό της, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Έχει τη μοναδικότητά της. Κάποια στιγμή θα βρεθεί και ο άνθρωπος που θα την πονέσει, που θα πιάσει το σφιγμό της, που θα ακούσει την ανάσα της. Η Ελλάδα, η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Ρε παιδί μου, λες και ο Θεός είχε τα κέφια του και μας πέταξε μέσα στο Αιγαίο σαν διαμαντόπετρα. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς. Αυτό το θείο πράγμα να το εξαφανίσουμε. Θα χαλάσουμε, θα μπώσουμε το διαμάντι. Ναι. Γιατί πήρα φόρα, μιλάει. Όχι, σε ακούμε μεγάλη προσοχή. Πες τους τηλεθεατές ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Βεβαίως μπορούν είναι ζωντανή. Να μας τηλεφωνούν, να μας ρωτάνε. Το είπα ήδη στην προαναγγελία ότι εντυπωσιάστηκα από τα εξής πράγματα, ότι απεδέχθη την πρόσκλησή μου ένα. Αυτό είναι το λιγότερο. Πρώτον, σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Αυτό το ξέρω. Και γι' αυτό ήρθα. Δεύτερον, ήταν η μέρα που με κάλεσες. Να πούμε έστω 2 λόγια για αυτή τη μοναδική γυναίκα, αυτή τη θεά. Και τρίτον,
τι δεν στο κρύβω, να μιλήσουμε για τη μελωδία της ευτυχίας που αρχίζει στις 8, δηλαδή μεθαύριο Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη. Την ημέρα της γυναίκας. Την ημέρα της γυναίκας. Δηλαδή να υπενθυμίσουμε ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και διάλεξα τη δική σου εκπομπή για να το κάνω αυτό. Δηλαδή προτίμησα τη δική σου πρόσκληση. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα δούμε και για την μελωδία της ευτυχίας, θα δούμε και παιδιά της χοροδίας, θα μιλήσουμε και για τα παιδιά αυτά που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Άστα, να δούμε αν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Αυτό είναι ένα όνειρο δικό μου. Ωραία. Τα όνειρα συνήθως. Ας πούμε πολιτικό εισαγωγικά. Συνήθως τα όνειρα της Ελίκης γίνονται πραγματικότητα. Βαριέσαι. Πάντα ήμουν ένα κορίτσι. Για εγώ να πω λοιπόν ότι εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι όταν μιλήσαμε και δέχθηκε την πρόσκλησή μου και σου είπα τι ερωτήσεις, πού να το πάμε, αυτά τα γνωστά. Ό,τι ερωτήσεις θέλεις, κάνε. Εντυπωσιακό. Το δεύτερο είναι πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου είπες. Μπορείς, αν θέλεις, οι θεατές να επικοινωνούν, είναι ζωντανή η εκπομπή και να υποβάλουν ερωτήσεις. Αυτό θα το ήθελα πολύ, αν θέλεις. Δεύτερο εντυπωσιακό για μένα. Συνήθως, οι στάρ προσέχουν, προσχεδιάζουν, προκατασκευάζουν, προσπαθούν. Κοίταξε, υπάρχει... η κατασκευασμένη στάρ, ο αληθινός καλλιτέχνης, θέλει να έχει επαφή με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τώρα μας κάνουν ένα τηλεφώνημα και με βρίσουν, παραδείγματος χάρη, δεκτών, θα του απαντήσω, όποιος και να το κάνει. Ναι. Ή δεν θα του απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν σε βρίσκει κανείς. Γιατί σε αγαπάνε, σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και επειδή είπαμε ότι δεν θα ξεκινήσουμε με τα καλλιτεχνικά, αλλά στην διαδρομή της εκπομπής. Θέλεις, Σπύρο, να πούμε εδώ στους τηλεθεατές σου, στην ωραία σου εκπομπή, πώς γνωριστήκαμε. Ναι. Ήτανε το αυτό ήθελα να σου πω. Θα ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Ελληνοτουρκικά. Αλλά με την γνωριμία μας που έρχονται στη σημερινή εποχή τα ελληνοτουρκικά. Ακριβώς. Γιατί ζήσαμε τότε στην Τουρκία. Στην Τουρκία ήταν το 1973 που πήγαμε για να παραστούμε στην πρεμιέρα μιας ταινίας μου. Ούτε εσύ θυμάσαι, ούτε εγώ θυμάμαι ποια ήταν. Δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω τι ζήσαμε εκεί. Πες τα. Δηλαδή, πραγματικά. Ήσουνα εδώ, το πρώτο όνομα, Σταρ, κυνηγάγει ο κόσμος, χαλάει, ακόμα χαλάει. Έλεγα ότι δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω τέτοιο ίδαλμα και πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και θυμάμαι ότι είχαν βάλει φαντάρους να ανοίγουν δρόμο για να περάσουμε. Θυμάμαι την πρεμιέρα της ταινίας σου, όπου μάλιστα ήταν στρατιώτες αυτοί και δεν ήταν αστυνομικοί για να ανοίγουν και χτυπάγανε τον κόσμο. Και φωνάζαμε, φώναζε εσύ περισσότερο να μην χτυπάνε τον κόσμο για να σου ανοίξουν δρόμο να μπεις μέσα. Τέτοια λατρεία. Λατρεία, στην Τουρκία. Λατρεία. Και ήθελα να πω ότι οι λαοί είναι όλοι οι ίδιοι. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, μα στενοί Τούρκοι, οι παλιότουρκοι. Όχι, ο λαός είναι υπέροχος. Και ο τουρκικός, και ο αλβανικός, και ο βουλγάρικος. Οι λαοί είναι υπέροχοι. Οι Ιουγκοσλάβοι. Οι ηγεσίες είναι. Mm. Τώρα τι να κάνουμε. Οι Τούρκοι έχουν δυνατούς πολιτικούς. Το λέω και ας μου απαντήσει κάποιος ότι. Έχω λάθος. Έχουν φοβερούς διπλωμάτες. Είδες, η Τσιλέρ. Τους ήρθε πακετάκι από την Αμερική. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Τη δουλειά τους την κάνουν όμως, κατάλαβες. Έχουν προϊόν, αλλά τους εξυπηρετεί. Βέβαια, βέβαια. Και προπαγάνδα καταπληκτική έχουν. Και προπαγάνδα. Αλλά ο λαός. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο πριν πάμε. Τον είχα συναντήσει το 1963. Ήταν ρεσεψιονίστα στο Hilton. Λοιπόν, τα βράδια έπιανα και κουβέντα εγώ, γιατί γύριζα μια ταινία εκεί. Αυτό σπούδαζε στο Πολυτεχνείο. Μου έλεγε λοιπόν ότι σαν λαός είσαστε υπέροχοι, έχετε ιστορία, έχετε πολιτισμό, είσαστε Ευρώπη, εμείς είμαστε Ασία. Το 1973 τον συνάντησα, αν θυμάσαι. Ήρθε και με βρήκε εκεί στη σουίτα, στο ξενοδοχείο είμαστε, και μου είπε, ήταν πια σπουδαίος πολιτικός μηχανικός, φτασμένος με τις επιχειρήσεις του, και πάλι. Εμείς είχαμε τη Χούντα τότε και αυτοί πάντα με μια Χούντα έχουν να κάνουν. Ταλαιπωρημένοι θέλω να πω. Αυτοί έχουν, είμαι Χούντα καθαρή. Είμαι Χούντα. Λοιπόν, πάλι με την ίδια ζεστασιά και τον ίδιο θαυμασμό μου μίλησε ο φίλος μου για την Ελλάδα. Εκείνη η ταινία που είχες γυρίσει πριν πάμε μαζί. Ναι. Τι τύχη είχε. Νομίζω δεν παίχτηκε. Τα χτυποκάρδια στα Θρανία τα γύρισα στα Τούρκικα. Με τον Ορχάν Γκιουνσράι, πρωταγωνιστή, παραγωγή Μπυρσέλ, Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Δεν ξέρω αν παίχτηκε ποτέ. Με τις χούντες που γίνανε και τις φιλίες που χάλαγαν τις ελληνοτουρκικές,
Δεν ξέρω αν η ταινία αυτή παίχτηκε ή αν υπάρχει. Σκέφτεσαι να κάνεις κάποια επίσκεψη στην Τουρκία? Κοίταξε τώρα πώς να πάω να επισκεφθώ την Τουρκία στα καλά καθούμενα, θα πούνε αυτή είναι τρελή. Αν είχα όμως μία αποστολή, αν μου έλεγε δηλαδή η κυβέρνηση, κοίταξε, σε ξέρουνε, μήπως μπορείς να επισκεφτείς την Τουρκία μαζί. Ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις τους καλλιτέχνες που έχουν δύναμη και εκλέγονται, αυτό είναι δεδομένο, χρόνια από το κοινό, από τον κόσμο. Εγώ θα τρελαθώ μαζί σου. Τι? Τόσα χρόνια που είμαστε φίλοι, ναι, μου παίρνεις την μπουκιά από το στόμα. Η επόμενη ερώτηση που θα σου έκανα... Ούκλια μου. Η επόμενη ερώτηση θα σου έκανα. Είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να έχει μία αλίκη βουλιουκλάκη, ναι, και να μην της ζητάει να βοηθήσει με τον απόδημο ελληνισμό? Τι καλύτερη πρέσβυρα θα είχανε για τον ελληνισμό, που μάλιστα δημιουργήθηκε και πρόβλημα τελευταία που καταργήθηκε το Υπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Εντυπωσιάζει το γεγονός, εκτός εάν στο έχουν προτείνει και έχει αρνηθεί. Δεν μου το έχει προτείνει κανείς, τους το έχω προτείνει εγώ και δεν έχει γίνει τίποτα. Ωραία. Ως συνήθως. Ναι. Εάν η σημερινή κυβέρνηση, που είναι, ναι, κυβέρνηση ολίγων ημερών, σου πρότεινε κάτι τέτοιο, θα το αποδεχόσουν? Βέβαια, αυτό θέλω να είναι σκοπός ζωής μου. Θέλω να προσφέρω κάτι. Άκουσα κάτι που είπε η Μελίνα σε ένα αφιέρωμα πριν από αυτή την εκπομπή. Εθνικός είναι κάποιος όταν έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο πάρα πολλά και κυρίως κατατάσσεται στους εθνικούς αυτού της χώρας μετά το θάνατό του. Το είπε και η Μελίνα αυτό. Η Μελίνα το είπε. Λοιπόν, θα ήθελα πριν φύγω. Έχεις χρόνια ακόμα, σε παρακαλώ, κάνε μου την. Δεν ξέρεις. Όχι, όχι. Λοιπόν, να έχω κάνει κάτι πέρα από αυτό το πολύ ουσιαστικό που έχω προσφέρει. Γιατί έχω προσφέρει πολλά, Σπύρο. Και έχω προσφέρει σε αυτό το λαό το την εμπιστοσύνη. Ξέρουν ότι δεν τους λέω ποτέ ψέματα. Έχω προσφέρει την αισιοδοξία, έχω προσφέρει το όραμα και πάνω απ' όλα το χαμογελό μου. Αυτό είναι πηγαίο. Και σε μια εποχή που το είχαν πάρα πολύ ανάγκη. Αυτά που είπες, ναι, δίνουν την απάντηση σε μια ερώτηση που θα σου έκανα αργότερα, αλλά, ναι, μου είπατε στην μπουκιά από το στόμα. Για τη μεγάλη διάρκεια στην πρώτη γραμμή, που είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά είναι και μαγευτικό. Και μαγευτικό. Είναι και γοητευτικό, είναι και απρόσμενο. Ξέρεις τι, πάντα περπατάω σε ένα τεντωμένο σκηνή, το νιώθω. Αλλά πάντα λέω... Σ' αρέσει όμως. Μ' αρέσει και πάντα λέω, θα πω την αλήθεια. Ναι, είμαι πάνω στο τεντωμένο σκηνή. Όχι, δεν αισθάνομαι σίγουρη για το επόμενο βήμα. Το ρισκάρω. Είναι πολύ σημαντικό. Μου κάνει λίγο ζέστη, μου φαίνεται. Νομίζω, να βάλουμε το air-condition πιο δυνατά. Όμως να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε για τον απόδημο ελληνισμό. Ναι. Και επειδή ήταν μια πραγματικά βασική ερώτηση και απορία, σου έχω μια έκπληξη. Τι μου έχεις? Θα συνδεθούμε με, ναι, link με τον Γενικό Γραμματέα του Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Πανούση, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θράκης. Να δούμε τι λέει αυτός καινούργιος τώρα, ανέλαβε. Κύριε Πανούση. Ναι, κύριε Γκατζαφέρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και με εσάς γνωριζόμαστε παλιά, παλιά, βέβαια, και έχουμε φιλία. Θυμάστε ακόμα. Όταν ήμασταν νέοι. Νέοι, είσαστε λέκτορας, πώς τα λέγανε, ναι, τότε. Ναι. Εμείς δεν είμαστε σαν τη Βουγιουκλάκη που είναι πάντα νέοι. Εμείς προσπαθούμε να μένουμε νέοι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά από κομπλιμέντα είμαστε εδώ. Θέλω να πάμε επί της ουσίας. Τι θα κάνουμε? Κύριε Εγώ Πανούση, δέχομαι την πρόκληση, γιατί και εμένα με προλάβατε. Ναι. Δέχομαι αυτή την πρόκληση από αύριο κιόλας να συζητήσουμε τους όρους του να είστε η πρώτη πρέσβυρα καλλιτεχνών και εσείς και άλλοι όσοι θέλουν να στρατευτούν για μια νέα πορεία, για μια νέα περιπέτεια της Ελλάδας στον απόδημο ελληνισμό, όπου γης Έλληνες θα δουν την αισιοδοξία σας. Κύριε Πανούση, έχω περιοδεύσει ανά τον κόσμο. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Τελευταία είχα πάει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ πριν 10 χρόνια και πριν αρχίσει η παράσταση μετέφραζα το έργο στα αγγλικά για να μπορούν τα μικρά παιδιά, παιδιά που θα δείτε σε λίγο, Ελληνόπουλα εδώ, Ελληνόπουλα και εκεί, που δεν ξέρουν τη γλώσσα. Γίνονται φασαρία γιατί η Χριστίνα Ωνάση δεν μιλάει ελληνικά και δεν γίνεται φασαρία γιατί μία ολόκληρη Ελλάδα, τα καινούρια μας παιδιά,
ξεχάσανε τη γλώσσα. Κοιτάξτε, τι κάνετε γι' αυτό, τι, κάνει, τι, κάνει, τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει. Να σας απαντήσω, να σας απαντήσω. Να μου απαντήσετε. Το θέμα του ελληνισμού είναι πράγματι γλώσσα, πολιτισμός, ιστορία, ναι, και ορθοδοξία. Μάλιστα. Ωραία, θα προσπαθήσουμε λοιπόν και έχουν γίνει προσπάθειες. Μην έτσι γενικεύουμε ότι η πολιτική μας και η πολιτική δεν στη χώρα. Δεν είπαμε ότι η πολιτική, ωραία, τι να πρωτοκοιτάξουν οι, μπράβο, άνθρωποι. Ας κοιτάξουμε έχουν τα προβλήματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το με αισιοδοξία. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα εθνικά μας, είναι η οικονομία. Είναι ας τα κοιτάξουν, ας τα επιλύσουν αυτά οι πολιτικοί και ας αφήσουν και σε εμάς τους ανθρώπους που έχουμε κάποιο έρισμα. Μα και βέβαια δεν υπάρχει εθνική πολιτική που κάνουν μόνο οι πολιτικοί. Την εθνική πολιτική την κάνουμε όλοι μας. Ναι. Άρα, εγώ δεν διεκδικώ τίποτα, ούτε όχι, οικονομικό, όχι, ούτε κανένα βραβείο. Δεν είναι διεκδίκηση το χρέος μας, κύριε Βογιουκλάκη. Έχουμε, μπράβο, όλοι ένα, ναι, χρέος, άλλοι, ναι, ως καλλιτέχνες, άλλοι ως ακαδημαϊκοί, άλλοι ως ποιητές, να, μπράβο, βοηθήσουμε. Και να βοηθάμε καθημερινά, να μην περιμένουμε την κρίση της Σύμιας για να αποδείξουμε ότι είμαστε Έλληνες με φλόγα μέσα μας. Καθημερινά. Ξέρετε όμως, η κρίση κάποια στιγμή μας αφυπνίζει. Ναι. Λοιπόν, μας αφυπνίζει αρκεί να μην κοιμόμαστε πάλι μετά. Να είμαστε σε συνεχή έτσι, αφύπνιση κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι πράγματι συμβολίζεται για τον ελληνισμό και για την Ελλάδα βέβαια αυτή την αισιοδοξία, αυτό το χαμόγελο, ταυτόχρονα θα έλεγα ότι απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, δεν απευθύνεται σε ορισμένη κατηγορία πολιτών ή, ναι, κοινωνικών ομάδων. Νομίζω ότι η πρότασή σας είναι αυτόματα και αποδεκτή για να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό. Πρέπει, πραγματικά θεωρώ, η μελωδία της ευτυχίας της Ελλάδας να εξαπλωθεί σε όλο τον ελληνισμό. Μπράβο, και θα τη φέρετε εσείς. Και θα σας το εξηγήσω πώς το έχω σκεφτεί και να το ακούσουν και εδώ οι τηλεθεατές και ο φίλος μου ο Σπύρος. Με την ευκαιρία του πολιτιστικού μήνα της Λευκωσίας πήγα και τραγούδισα μαζί με τον Λουκιανό Κελαϊδόνη ένα τραγούδι δύο και μετά με παιδική χοροδία τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει στον ελληνικό κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη. Ξέρετε τι έγινε, ξεσηκωμός. Δεν το πίστευα ότι έχω αυτή τη δύναμη και αυτό το όπλο. Εγώ που δεν είμαι τραγουδίστρια, αλλά έχω μια προϊστορία στο τραγούδι με αυτό το μεγάλο συνθέτη. Και μόνο αυτή η ιδέα με 2-3 ακόμα καλλιτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, να επισκεφτούμε τους απανταχού Έλληνες, να τους πείσουμε ότι η Ελλάδα τους σκέφτεται, τους πονάει, τους χρειάζεται. Μας να έρθουν να χτίσουν στα νησιά τα τα απόμακρα. Ας μην ξεχνάμε, κυρία Βογιουκλάκη, ότι ο ελληνισμός είναι δύναμη ψυχής. Εσείς έχετε ψυχή, πιστεύω ότι και εμείς έχουμε ψυχή. Ας ενώσουμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες μαζί με τα νιάτα, έχει σημασία. Και έχει σημασία αυτό που λέτε, μαζί με ομάδες ανθρώπων που εκφράζουν την ποίηση, το τραγούδι, βέβαια, το στίχο, τα πάντα, ώστε να τους δώσουμε αυτό που χρειάζονται. Αγάπη χρειάζεται ο ελληνισμός και ότι εδώ είμαστε εμείς. Σας θυμόμαστε, σας χρειαζόμαστε, σας αγαπάμε. Αυτό είναι. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Πανούση. Επειδή όσα λέμε είναι πάρα πολύ όμορφα, ακούγονται εξαιρετικά ωραία. Χωρίς να αμφισβητώ ότι αυτό που λέτε το εννοείτε εσείς, γιατί όπως είπα στην αρχή, γνωριζόμαστε χρόνια. Και δεν είμαι και πολιτικός εγώ. Και καριέρας. Δεν είστε και πολιτικός το κυριότερο. Όμως οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κάνανε τίποτα γι' αυτό και εσείς πρώτος, με την ευκαιρία της συνέντευξης της κυρίας Βουγιουκλάκη, τοποθετηθήκατε. Και εγώ, επειδή είμαι λίγο καχύποπτος, θα παρακαλούσα να μου πείτε τι ώρα θα συναντηθείτε αύριο με την κυρία Βουγιουκλάκη για να στείλω συνεργείο. Συγγνώμη για την καχυποψία, αλλά 35 συμφωνώ. Χρόνια έτσι έχω μάθει να είμαι καχύποπτος. Μα συμφωνώ, κρινόμαστε όλοι για αυτά που λέμε, για αυτά που κάνουμε. Ωραία. Θα συναντηθούμε την Παρασκευή, γιατί αύριο θα λείπω στη Ρόδο. Κύριε Πανούση μου, Παρασκευή δεν γίνεται, γιατί εγώ έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη με τη μελωδία της ευτυχίας. Δευτέρα όμως θα έρθω ειδικά για εσάς, θα είσαστε εδώ. Να το κάνουμε Τρίτη. Ωραία. Όχι, δεν είναι. Ναι, όπως ναι, έχετε ναι, εσείς ναι. μια δουλειά, εγώ Τρίτη μια δουλειά. Θα το κάνουμε. Τρίτη. Τρίτη. Ώρα. Ό,τι ώρα θέλετε. Δεν ξέρω τι ώρα σας βολεύει. Θα αναλάβει ο Σπύρος. Ωραία. Να κλείσει το ραντεβού. Θα σας τηλεφωνήσω εγώ να κλείσω το ραντεβού, κύριε Πανούση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλά, που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε να δώσουμε στον ελληνισμό μια άλλη έτσι, όψη της αγάπης μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανούση. Να είστε καλά. Μελωδία της ευτυχίας. Εδώ τώρα σε λίγο θα δείτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και θα θυμηθείτε τα χτυποκάρδια στο Θρανείο ή το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Δημήτρη Τυπάλδο με τη χοροδία του και η χοροδία του βεβαίως παίζει στο έργο Μελωδία της Ευτυχίας και θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε τώρα. Να δούμε λοιπόν. Να είμαστε. Δεν διαφέρεται και πολύ. Ξέρεις, το να κάνεις παρέα συνέχεια με τα παιδιά, να δουλεύεις με παιδιά, γίνεσαι και εσύ παιδί.
παίρνεις από την αθότητά τους, από τη γνησιότητά τους, έτσι είναι. Για λέγε Μελίνα, θέλεις να ταξιδέψουμε στον κόσμο? Θέλω να γνωρίσω όλα τα Ελληνόπουλα από τον Καναδά, από την Αυστραλία και από τη Γερμανία. Εσύ? Εγώ θέλω να τραγουδήσω για όλα τα Ελληνόπουλα που ζουν στις ξένες χώρες, για να ξέρουν ότι, για να μην ξεχνάνε την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα γενικά. Εσύ, Μαρία? Και εγώ επίσης. Και εσύ επίσης, και όλα τα παιδιά. Λοιπόν, κύριε Διπάλδο, τα σχέδιά μας τα ακούσατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς συναντηθήκατε με τον κύριο Διπάλδο? Δηλαδή, πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Μάλιστα, να σου το πω. Αποφάσισα να ανεβάσω τη Μελωδία της Ευτυχίας. Ένα έργο που το είχα χρόνια στο συρτάρι μου, που νόμιζα ότι ίσως είναι λίγο γλυκερό, ίσως δεν ξέρω τι. Όταν το ξαναδιάβασα, είδα ότι είναι μία ερωτική ιστορία, αληθινή ιστορία, και γίνεται μέσα στον πόλεμο. Και δεν ξέρω γιατί, μου λέει το ένστικτό μου, τώρα είναι η στιγμή. Τώρα είναι η στιγμή να θυμηθούν μικροί και μεγάλοι ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ ξανά αιματοχυσία. Λοιπόν, η Ρούλα η Πατεράκη που το σκηνοθέτησε είχε και την ιδέα, μαζί την είχαμε, να εντάξουμε μέσα στην παράσταση και μία οθόνη όπου ο θεατής παρακολουθεί όλη τη φρίκη του πολέμου. Κακώς έχει περάσει λοιπόν στο κοινό ότι η Μελωδία της Ευτυχίας είναι μόνο τραλαλά, τραγούδια, παιδιά, χαρά και ευτυχία. Είναι και φρίκη και πόλεμος. Και αποτροπή πολέμου. Α, και αποτροπή. Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος έρωτας. Υπάρχει και μία συνέπεια ζωής, στάση ζωής απέναντι κυρίως στο φασισμό. Δηλαδή έρχεται ο Χίτλερ και θέλει να δώσει τίτλο τιμής στο Φον Τραπ, τον Κάπτεν Φον Τραπ που τον ερμηνεύει ο Νίκος Γαλανός. Αυτός θέλει να φύγει. Δεν θέλει να ενταχθεί στο Τρίτο Ράιχ. Η Μαρία, η γυναίκα του πια, ξεκινάει από ένα μοναστήρι κτλ. Κτλ. Συμφωνεί και είναι το πώς θα αποδράσουν μέσα από το ναρκοπέδιο του πολέμου. Ήδη έχει εισβάλει ο Χίτλερ στην Αυστρία και στην Τσεχοσλοβακία. Έχει ξεκινήσει ο πόλεμος. Έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, ναι. Και ανακαλύπτεις τον κύριο Διπάλδο. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι για να ανέβει αυτό το έργο, που δεν είναι παιδικό, έχει όμως ο καπετάνιος αυτός 7 παιδιά. Πού θα βρω εγώ 7 παιδιά που να μπορούν να παίζουν, να χορεύουν, να τραγουδάνε. Και κυρίως να παίζουν, να ερμηνεύουν. Πάω ένα βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής και βλέπω την παιδική χοροδία στου Γαβρά, την παράσταση που τραγουδούσε ο Γιώργος Σονταλάρας. Δεν βλέπω μια παιδική χοροδία στο διάμελο. Το διευθυντή, ποιος είναι ο διευθυντής παιδικής χοροδίας? Νάτος, ο γλυκούλης μου αυτός. Και έτσι συναντηθήκατε για πρώτη φορά. Έτσι συναντηθήκαμε, ναι, για πρώτη φορά. Και μου έκανε την πρόταση να ανεβάσουμε το έργο. Βέβαια, εγώ ξαφνιάστηκα. Και ήτανε μεγάλο το πείδημα. Ήτανε μεγάλο γιατί καταρχήν υπήρχε το πρόβλημα πώς μπορούν τα παιδιά να παίζουν συνέχεια κάθε μέρα σε ένα και τόσο δύσκολο έργο, και με τα σχολεία που υπάρχουν, με τα προβλήματα τα διάφορα. Βέβαια η Αλίκη κάπου το είχε δει όλο και τα καταφέραμε. Πήραμε μερικά παιδιά από τη χοροδία, έγινε και οντισιόν και διάλεξε η Αλίκη, ναι, διάφορα άλλα παιδιά. Και έγιναν ορισμένα γκρουπ 5. Που έπαιζαν, ναι, ένα λαξ. Πώς είναι η συνεργασία σας με την κυρία Βουγιουκλάκη? Όχι επειδή είναι παρούσα. Όχι. Δεν χαρίζει ο Δημήτρης. Δεν χαρίζω. Θα έλεγα καταρχήν ότι άψογη συνεργασία έχουμε. Πέρα από αυτό και φιλία τώρα πια. Τώρα πια. Η συνεργασία μου έκανε εντύπωση ότι πέρα από την καλλιτεχνική της αξία, το πόσο σκληρά δουλεύει, τη συνέπεια που έχει στη δουλειά, δεν είχαμε δουλέψει ποτέ, κάπου ταιριάξαμε εκεί, και βέβαια την αγάπη που έδειξε και στα παιδιά. Αυτό που περιγράφεται, μπορώ να μαρτυρήσω με τη μακρόχρονη φιλία που έχω με την Αλίκη, ότι είναι από 16 ετών, δουλεύει στον ίδιο ρυθμό, με την ίδια συνέπεια, με την ίδια μανία. Είναι εργασιομανή. Μάλιστα. Είναι ο τρόπος της ζωής μου, Σπύρο. Έχω μάθει. Μα τίποτα δεν είναι τυχαίο, Αλίκη, ναι, μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Και ύστερα σέβομαι, εκτιμώ τους συνεργάτες μου, τους λατρεύω. Και όσοι δουλεύουν για μένα είναι η οικογένειά μου. Αυτά τα παιδιά είναι, πώς να σου πω, είναι δικά μου. Και τώρα εγώ τα αποχωρίζομαι.
Και άλλα παιδιά περιμένουν στη Θεσσαλονίκη. Άλλα παιδιά. Ήδη έχει κάνει 2-3 ταξίδια ο Δημήτρης Τυπάλδος. Ο Δημήτρης όμως θα είναι μαζί σου. Θα έρθει να οργανώσει την παιδική χοροδία. Μάλιστα. Και θα έχουμε 6 γκρουπ εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα παίζουν άλλα παιδιά. Άλλα παιδιά. Για να μην χάνουν το σχολείο. Για να μην χάνουν το σχολείο. Και μπράβο. Δεν ξέρω τα παιδιά αυτά αν θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στα καινούργια παιδιά της Θεσσαλονίκης. Ποιος θέλει να πει τι, παιδιά. Ένα μήνυμα για τα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Να ξέρουν ότι θα περάσουν υπέροχα, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία. Και καλή αρχή. Καλή αρχή. Να ρωτήσω, συνεργαστήκατε με την κυρία Βουγιουκλάκη αρκετό καιρό. Έλα. Πώς αισθανθήκατε την πρώτη μέρα που πήγατε και τη γνωρίσατε αυτό το μύθο. Λέγε. Τη μεγάλη ηθοποιό. Πώς κάτι θέλει να πει Ντίμη. Ναι. Είχαμε λίγο τρακ. Τρακ. Τι θα μας πει. Ναι. Και μετά ήταν πολύ ωραία. Μήπως ζητήσατε και αυτόγραφο. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Μπράβο. Τα παιδιά είναι επαγγελματίες. Ναι. Μετά, σε διέκοψα. Μετά η συνεργασία σας με την κυρία Βουγιουκλάκη πώς ήτανε. Μετά άρχισαν οι πρόβες και μάθαμε πολλά από τις πρόβες και μετά οι παραστάσεις. Πολύ ωραία ήταν. Αυτή η εμπειρία σας με το θέατρο σας κάνει να αλλάζετε σχέδια. Κάθε παιδί, κάθε χρόνο λέει θα γίνω νοσοκόμα, θα γίνω δικηγόρος, θα γίνω γιατρός. Έτσι δεν είναι. Η εμπειρία σας με το θέατρο μήπως σας έκανε προς στιγμή να σκεφτείτε να γίνετε ηθοποιοί. Ναι. Σας άρεσε δηλαδή. Μας άρεσε πάρα πολύ. Το χειροκρότημα. Ναι, ο κόσμος, αισθανόμαστε τον κόσμο και βλέπουμε και την κυρία Λίκη που γελάει και μας αρέσει πολύ. Σας αρέσει σαν ναι. ηθοποιός και σαν χαμόγελο. Ναι. Ε, σας αγαπάει. Πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και πράγματι την αληθινό, γιατί λατρεύει τα παιδιά η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ την ξέρω... να, μόλις γεννιώσουν. Και βάλε. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε την τελευταία μέρα στον ΠΙΑ. Παίξανε και τα 5 γκρουπ. Είχαν έρθει όλα τα παιδιά. Τα 25 δηλαδή, και τα 2 είναι σταθερά τα μεγάλα τα αγόρια. Και η Άριελ Κωνσταντινίδη που παίζει το μεγάλο παιδί της οικογένειας. Και παίξανε και τα 5 γκρουπάκια μας, δηλαδή 5 Γκρέτελ, 5 Μπριγκίτες κτλ. Ήτανε ονειρεμένη παράσταση. Ήτανε, δεν ξέρω, και ο κόσμος συμμετείχε σε αυτό. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε να δώσουμε. Αυτή την αγάπη μέσα από τη δουλειά μας, που είναι το να τραγουδάμε και να ονειρευόμαστε, να το μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο, κύριε Τυπάλδο. Ναι. Λοιπόν. Αυτή την αγάπη που είπε Σαλίκη μου και μου λέει τώρα ο Μάνος ο Βελάνης, ο σκηνοθέτης, ότι έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο από τηλέφωνα. Ας μας βγάλει μια γραμμή να ότι μιλήσουμε. Λένε ότι σε αγαπάνε και όλοι ρωτάνε το ναι. μυστικό της νιώτης της. Να σε φτύσω, να μην σε ματιάσω. Το πρώτο μυστικό... τηλέφωνο στον αέρα, παρακαλώ. Αυτό είναι, παιδιά, που θέλετε να ρωτήσετε. Κυρία Βασιλείου. Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Εγώ, κύριε Χαρατζαφέρη, δεν θα ρωτήσω για το μυστικό της νιώτης, κυρία Βουγιουκλάκη, γιατί δεν έχω καθόλου απορίες. Μάλιστα. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι να μου επιτρέψει, κυρία Βουγιουκλάκη, και εσείς βέβαια, γιατί και εσείς είχατε την ίδια άποψη, ναι. να μην της επιτρέπω ούτε σε εκείνη ούτε σε εσάς να λέει ότι η Μερκούρη, τη οποία τη μνήμη σέβομαι, ήταν η τελευταία Ελληνίδα. Θεά. Εμένα προσωπικά, όχι, είπατε Ελληνίδα, δεν είπατε Θεά. Ελληνίδα Θεά, μπορεί όχι, να μου διέφυγε. Δεν το είπατε Θεά. Μου ξέφυγε, η τελευταία Ελληνίδα Θεά. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας πω ναι. ότι η Μελίνα Μερκούρη ναι. στην κατοχή ήταν 29 ετών. Εγώ ήμουν 11, κυρία Βουγιουκλάκη. Σας παρακαλώ, δεν ξέρω τι έγινε στην κατοχή. Ήμουν 11 ναι. και έλαβα μέρος σε πολύ σημαντικό ρόλο. Και δεν τον χρησιμοποίησα, ούτε ξέρει κανείς τι ρόλο έπαιξα. Δεν μας αφορά λοιπόν, αφού δεν το μάθαμε. Εμάς μας αφορά το ρόλο που έπαιξε η Μελίνα Μερκούρη, την ιστορία που έγραψε. Και δεν μας ενδιαφέρει πόσο χρόνο ήταν στην κατοχή. Μας ενδιαφέρει ότι πέθανε με μια εφηβεία στο βλέμμα και στο χαμογελό της και ότι άφησε μια ιστορία που εμείς οφείλουμε να τη συνεχίσουμε. Κυρία Βασιλείου, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Γύρω στον πολιτισμό. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Να περάσουμε στην κυρία Γράψα. Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρία Γράψα. Ευτυχώς και είστε η σειρά μας.
Ορίστε. Ευτυχώς και πήραμε σειράλο. Να είστε καλά. Περιμένουμε από την ώρα που βγήκε η κυρία Αλίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι είναι μια ψυχούλα η κυρία Αλίκη. Και την αγαπάμε τόσο πολύ. Ναι. Όσο τίποτα άλλο. Έχω την κορούλα μου εδώ 11 χρονών. Που από την αγωνία της πότε θα σας μιλήσει, πιάνει την καρδιά της που κοντεύει να σπάσει. Ακούμε την κορούλα σας. Λοιπόν, για ένα χαιρετισμό για να προχωρήσουμε. Πολύ πολύ αγάπη από μένα και πάρτε την κορούλα. Έλα κορούλα. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου παιδί μου. Λέγαμε Τασία. Τασία. Ναι. Ναι Τασία μου, τι θες να ρωτήσεις την κυρία Βουγιουκλάκη. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, απλώς θέλω να της πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Τασία μου. Γεια σου, ευχαριστώ Τασία. Πολύ για τη συμμετοχή. Να έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο ακόμα. Να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ναι. Λοιπόν. Και φεύγει ο Θίασος την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουν ήδη φύγει εδώ και 10 μέρες που τελειώσαμε από τον ΠΙΑ. Είναι τα τεχνικά συνεργεία, είναι όλοι και ετοιμάζουν. Γιατί είναι μια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή, πάντα. Παιδί μου, ακόμη για δέσιμο. Δεν είμαι στα καλά μου. Δηλαδή να φύγω. Δεν ήσουν τρελή, δεν θα ήσουν η Βουγιουκλάκη. Να φύγω από την Αθήνα, δεύτερο χρόνο επιτυχία. Αλλά είπα, έδωσα το λόγο μου. Θα έρθω και στον Πειραιά και μείναμε 5,5 εβδομάδες, θα έρθω και στη Θεσσαλονίκη. Έχω μάθει να τιμάω τους Έλληνες τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Έχω πάει στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα. Και δεν θα πάω τώρα και στον Καναδά και στην Αυστραλία. Αυτό το φυτώριο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα τα αφήσουμε να χαθούν, να γίνουν Αυστραλάκια, να γίνουν Αμερικανάκια. Έλληνες τους θέλουμε. Να μάχονται για τα ελληνικά συμφέροντα. Σχεδιάζεις να πας έξω? Δεν θα πάω. Τι θα κάνω, θα κάθομαι εδώ. Άντε, και έπαιξα άλλο ένα έργο, Σπύρο μου, και ένα άλλο. Και τι έγινε. Και μου βάλαν άριστα ή μηδέν. Τι έγινε ύστερα από τόσα χρόνια. Ο σκοπός είναι να κάνουμε. Αυτό, να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμα που έχουμε, που το έχει και ο Δημήτρης ο Διπάλδος και που έχω και τα παιδιά να με καταλαβαίνουν. Είναι έτοιμα όλα. Να μπαρκάρουμε. Έλα να πούμε ένα τραγούδι για να πάρουμε μια ανάσα. Θέλετε? Δεν ξέρω τι θέλουν οι τηλεθεατές, αλλά καλό είναι και σε μια εκπομπή μεσημεριάτικη να ακούγεται ένα τραγούδι. Να πάμε σε ένα τραγούδι, να ακούσουμε τα παιδιά της ευτυχίας, της μελωδίας της ευτυχίας. Ο Γιάννης. Στα σύνθια, έτσι. Ο Γιάννης, σολίστ. Και τραγούδι. Το τραγούδι είναι. Ο Παλιάτσος. Του Νότι Μαυρούδη. Του Νότι Μαυρούδη. Είναι συντάκτρια της εκπομπής, είναι η Βάσο Μαυρούδη, η γυναίκα του Νότι. Σε αυτή την εκπομπή. Και πόσο η απόδοση μπορεί να μην ήταν σπουδαία, δεν υπάρχουν μικρόφωνα, η ψυχούλα όμως υπάρχει. Είναι πολύ ζωντανή η εκπομπή φαίνεται, ναι, αλλά εγώ θα έλεγα και πόσο καλό θα ήταν η κοινωνία και η πολιτεία να άκουγε αυτές τις φωνές αυτών των παιδιών. Ένα άλλο τραγούδι, δεν το έχουμε
Εκείνο που τραγουδήσανε την πρώτη τελευταία φορά στο θέατρο, που έλεγε για τον Ελίτη, για τον... Μάλιστα. Αυτό θα βρεθούμε ξανά. Θα βρεθούμε ξανά. Αυτό θέλω. Ναι. Αυτό θέλω. Να, πέστε έχουμε. Ποιος το έχει γράψει. Και αυτό ο Νότης ο Μαυρουδής. Και αυτό ο Νότης. Τι να κάνουμε. Ο Νότης ο Μαυρουδής γράφει πολύ ωραία τραγούδια για τις παιδικές ψυχούλες. Λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο που έχω τη Βάσο αρχισυντάκτρια, την Μαυρουδή, Βάσο, έτσι. Να πεις στον Νότη τα καλύτερα και την αγάπη. Θέλω να σας πω για τον στιχουργό. Το προηγούμενο ήταν της Μέλπο Ζαρόπωστα η στίχη. Ναι, και αυτό. Και αυτό είναι του Τάσου Σαμαρτζή. Λοιπόν, για να ακούσουμε, για να το ακούσουμε. Αυτό. Λίγο. Θα τραγουδήσει ο Στέλιος. Και η Ειρήνη. Δεν έχουνε μικρόφωνο. Πάρε το δικό μου. Για διπλά. Έχει. Λοιπόν, Σπύρο, όσο παίζει τα ακόρτα ο Γιάννης, εμείς θα πούμε, αφού φύγουν τα παιδιά, πολλά. Έχουμε να πούμε, έχουμε να πάρα πούμε. Πάρα. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Εθνικό ύμνος, ναι. Που θα πάτε έξω. Και πολλά άλλα ακόμα. Όπως μας υποσχέθηκε ο κ. Πανούσης, πιστεύω να τηρήσει την υπόσχεσή του. Ελπίζω. Την Τρίτη θα γίνει το ραντεβού, οπωσδήποτε. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι πολύ έτσι συγκινητικό με αυτά τα παιδιά. Δεν είναι. Πάρα πολύ. Δεν βγάζουν μια Ελλάδα τρυφερή, καινούρια. Μια Ελλάδα με ένα όραμα του 2000. Μια Ελλάδα που είναι έξω και πρέπει να έρθει εδώ. Πάλι, να μην μας ξεχνάει. Κάποιος ελληνισμός που βοηθάει τώρα στα ελληνοτουρκικά, νομίζω. Έχουν, λέει, κατακλείσει τον Κλίντον με τα φαξ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ θα μιλάω. Σ' αφήνω να κάνεις την εκπομπή.
Γιατί μου λένε από το κοντρόλ, η κυρία Μαδέλη από την πόλη θέλει να κάνει παρέμβαση. Να κάνει. Για, και για τα γυρίσματα, λέει, θέλει να πει εκεί στην πόλη. Σας ακούμε. Κυρία Μαδέλη. Είναι στη γραμμή η κυρία Μαδέλη. Ναι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Σας ακούμε. Να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εκπομπή. Ζήτω η Ελλάδα, η Ρωμιοσύνη όλη και η Αλίκη που μας έχει μεγαλώσει με τις ταινίες της και μας έχει ψυχαγωγήσει και μας έχει δείξει τέτοια αγάπη και τέτοια φιλία και δεν κοιτάει απολύτως κανένα, καμία διαφορά σε κανένα λαό. Όπως λέει, Τούρκοι, Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι, Βούλγαροι, όλοι Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί είμαστε ίδιοι, είμαστε άνθρωποι. Πάνω απ' όλα άνθρωποι με καρδιά και ψυχή, με αγάπη. Πιο πολύ αγαπάω τους Βαλκάνιους εγώ. Ναι, σας ακούω. Αλίκη μου, σε έχω δει στη Μελωδία. Ναι. Σε έχουμε φιλήσει με την Αταλίτσα που είναι δίπλα μου εδώ και σε λατρεύει. Κάτι θέλετε να μας πείτε για την πόλη. Ναι, στην πόλη όταν είχες έρθει το 1973, συγγνώμη τον ενικό, έχω αποφοιτήσει πριν 20 ετία κι εγώ. Ναι, περίπου μαζί, ναι. Και λοιπόν, εκείνη την ημέρα είχε γίνει ο χαμός. Ήτανε το Ατλάς, αν θυμάστε. Άρα σωστά θυμηθήκαμε με το Σπύρο μου, εδώ. Είχε γίνει ο χαμός. Ναι. Ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Άρα δεν λέμε εγώ ψέματα. Εγώ σε είχα δει και την άλλη φορά που είχες έρθει ξανά με τον κύριο Σακελάριο. Ναι, αυτό ήταν το πριν. Ναι, αυτό ήταν το πριν, ναι. Και η ταινία με τον Γιούσιραϊ, αν θυμάστε και τη Φιλή Ζακούν. Ναι. Αυτή η ταινία υπάρχει. Παίχτηκε ποτέ. Έχει παιχθεί βεβαίως, την έχει παρακολουθήσει όλος ο ελληνισμός, η Ρωμή εκεί στην πόλη. Γιατί οι Τούρκοι δεν την είδαν αφού ήταν με Τούρκους. Πώς δεν την είδαν, δεν. Και αφού μίλαγα τουρκικά εγώ. Ναι. Αυτή ήταν διπλανημένη στα τουρκικά. Ναι. 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 Ήσουν απίθανη και θα μείνεις πάντοτε έτσι απίθανη. Δεν αλλάζεις με τίποτα και ποτέ. Τι λες, αν κάνω μια επίσκεψη στην πόλη, πώς θα με υποδεχτεί ο λαός. Όνειρο. Ο λαός σε ένα όνειρο. Δηλαδή, ο λαός ακόμη και το κρεβατάκι του θα σου δώσει και θα κοιμηθεί στο δάπεδο. Έτσι είναι. Είναι η αγάπη. Έτσι είναι, γλυκιά μου. Έτσι είναι η λαή όμορφη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στην υγειά σου. Να είστε καλά, κυρία Μαδέλη. Να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Αγγελοπούλου, μου λένε ότι είναι στη γραμμή. Κυρία Αγγελοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ένα θερμό χαιρετισμό και στην κυρία Λίκη και σε εσάς. Στην κυρία Λίκη για όλα αυτά που έχει προσφέρει και σε εσάς για την εκπομπή που κάνετε καθημερινά. Να είστε καλά. Ο λόγος που πήρα είναι ότι ήθελα να απευθύνω μία πρόσκληση στην κυρία Βουγιουκλάκη. Αν μπορεί βέβαια να την αποδεκτεί, θα ήταν μεγάλη μας τιμή. Επειδή ξέρω πόσο έχει συνεργαστεί και αγαπάει το Μάνο Χατζηδάκη, αγαπούσε μάλλον. Σαν και αγαπάω και θα αγαπάω. Πάντα αγαπάτε, ναι. Όπως τον αγαπάμε όλοι μας. Ναι. Σαν σχολείο, σαν δεύτερο λύκειο νέου ψυχικού, το Σάββατο τυχαίνει να διοργανώνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με θέμα το διαχρονικό μουσικό λόγο του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν ξέρω αν αυτό σας θα πω. Αν μπορώ να σας στείλω κάτι σε βίντεο ευχαρίστως, γιατί Σάββατο δύο παραστάσεις στο Θέατρο Αθήνεων στη Θεσσαλονίκη με τη Μελωδία της Ευτυχίας. Παρασκευή αρχίζω την ημέρα της γυναίκας και την ημέρα, εγώ θεωρώ, την αντιπροσωπευτικότερη γυναίκα Ελληνίδα, τη Μελίνα Μερκούρη, και θα την αφιερώσω στη μνήμη της, στην Μελίνα που δεν ξεχνιέται, στη Μελίνα που υπάρχει ανάμεσά μας. Το πιο όμορφο. Εγώ πήρα έτσι τώρα να σας το πω, γιατί ξέρω ότι στηρίζετε τους νέους ανθρώπους και αυτού του είδους τους πρωτοβουλίες. Θα είμαι κοντά σας, θα σας στείλω κάτι σε βίντεο, τις ευχές μου και την συμπαράστασή μου. Και ένα παράπονο μπορώ να πω. Πες το, να πείτε. Κύριε Καρατζαφέρη, εμείς στα δημόσια σχολεία προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό, έστω και για μας και για να το παρακολουθούμε, και γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε, αλλά βλέπω ότι ανθρώπους της πολιτείας, εκπροσώπους και στα δημόσια σχολεία δεν πηγαίνουν. Συνηθίζουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά, είτε κολέγια, είτε κάτι τέτοιο, και αυτό είναι και το παράπονό μας πια. Όχι για να έρθει κάποιος επώνυμος, για να είναι ο επώνυμος, για να δούμε κι εμείς ότι ενδιαφέρεται και κάποιος άλλος. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να συμβιβαστούμε και να ζήσουμε με αυτή την πολιτεία που έχουμε. Βεβαίως πολλές φορές κατηγορούμε τους εκπροσώπους της εξουσίας, αλλά φταίμε και εμείς ως λαός, διότι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Ναι, είναι βέβαια η εικόνα μας οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Ο Έλληνας, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Διεκδικεί, δεν έχει την ωριμότητα του πολίτη, δεν ξέρει και τις υποχρεώσεις του, κατάλαβες. Ναι. Διεκδικούμε, κρίνουμε, κατακρίνουμε και τον εαυτό μας ξεχνάμε. Νομίζω, Αλίκη, σε κάποιο βαθμό. Ναι. Είμαστε, και δεν μιλάω για τους απλούς ανθρώπους, μιλάω για τους πιο υποψιασμένους. Δεν αγωνιζόμαστε για τη λύση του προβλήματος όσο για να βγάλουμε ατμό για το πρόβλημα. Βέβαια.
Δηλαδή, γι' αυτό δεν διεκδικούμε και τα δικαιώματά μας. Δηλαδή, έχει λακκούβες ο δρόμος, πέφτεις και σπάς το πόδι σου, δεν κάνεις αγωγή στο δήμαρχο. Όχι. Τίποτα. Τα φίλια. Γκρινιάζουμε που έχει λακκούβες. Βλαστημάς εκείνη την ώρα το δήμαρχο. Τώρα με τα τηλεοπτικά παράθυρα βγαίνεις και κανένα τηλεοπτικό παράθυρο τα λες, βγάζεις ατμό και τελειώνει. Αλλά είναι μια μικρή η Πόπη στο τηλέφωνο, η νεαρή Πόπη. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι. Πόπη. Θα μιλήσει και η Πόπη. Α. Είμαι η μητέρα της, είμαι η Ευαγγελία, τι κάνετε? Ναι, κυρία Ευαγγελία, ορίστε. Καλά είστε. Καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να μιλήσει η Πόπη στην κυρία Λύκη. Βεβαίως, ναι. Κυρία Ευαγγελία, είστε αυτή που κατάλαβα ότι είστε. Αυτή που καταλάβατε, κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, συγχαρητήρια. Μπορώ να πω, κυρία Ευαγγελία, ναι. Ποια είστε? Να πείτε, κύριε Καλατζαφέρη. Η κυρία Ευαγγελία είναι μια πολύ βασανισμένη γυναίκα. Την είχα βγάλει στο ραδιόφωνο, στο Flash. Και έχει τα εξής. Έχει ένα κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες, την Πόπη, ένα πανέμορφο παιδί. Η ίδια. Πάσχει από καρκίνο, είναι 45 χρονών, είναι καθαρίστρια, δούλευε στον ΟΠΑΠ και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την απέλυσαν, έκανε εγχείρηση για τον καρκίνο και εν συνεχεία της κόψανε το επίδομα γιατί της είπαν ότι σήμερα τώρα πλέον δεν έχεις καρκίνο. Ζει σε ένα υπόγειο με 15 σκαλοπάτια κάτω και έχει και άλλη μία περίπτωση πολύ πιο τραγική από αυτές που περιέγραψα, που μου είχε απαγορεύσει να την πω και το σέβομαι. Κυρία Ευαγγελία. Ναι, Ευαγγελία. Ναι, κυρία Λύκη. Θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ με το πρόβλημά σας, όχι δημόσια, μέσω του κυρίου Καρατζαφέρη. Θα έρθουμε σε επαφή, θα μου πείτε τα προβλήματά σας και θα σταθώ δίπλα σας. Ευχαριστώ. Μόνο να πω κάτι, ότι το υπόγειο πια χάρη στον κύριο Καρατζαφέρη και στην Αυστραλία, τους Έλληνες, ναι, της Αυστραλίας, έχει γίνει ένα στον τρίτον όροφο πια. Να σε καλά. Νοικιάσαμε ένα σπίτι λίγο καλύτερο, να μην τρώμε βροχή και υγρασία. Και αυτό χάρη στον κύριο Σπύρο. Και στους ομογενείς της Αυστραλίας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να σας μιλήσει η Καλλιόπη τώρα. Έλα, Πόπη μου. Πόπη. Καλημέρα. Τι κάνεις, Πόπη, καλά είσαι? Ναι. Μπράβο, σ' ακούμε. Σ' ακούει και η κυρία Βουγιουκλάκη. Ναι. Τι θέλεις, αγάπη μου? Είσαι κούκλα. Έχω τόσα κουκλιά εδώ δίπλα μου. Και εγώ σ' αγαπώ. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι από τα παιδιά και μένα? Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω το τραβά μπρος, αλλά θα σας πούμε από τα χτυποκάρδια, μια και τα αναφέραμε. Ναι. Το καροτσέρι ή το σαγαπώ, ένα από τα δύο. Ποιο θέλετε, κύριε Τυπάλτο? Πώς διαλέξετε, παιδιά? Το σαγαπώ. Σαγαπώ και το αφιερώνουμε. Πόπη, αφιερωμένο σε σένα. Καρατζαφέρη και στην Πόπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και σε όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Σας αγαπάμε. Να σε καλά, κυρία Ευαγγελία. Πάντα καλά. Πάμε, Γιάννη. Πιο σιγά, Γιαννάκη, για να ακούω τις φωνές. Μπράβο, αγόρι μου. Θυμάμαι τον Τούρκο τότε, τον πρωταγωνιστή, που όταν αργούσα στο γύρισμα, εκείνος με περίμενε με ένα λουλούδι. Αντίθετα, ο Έλληνας με κατσάντιαζε. Αγαπώ κι από κι απόψε θα στο πω. Φοβερές αναμνήσεις από αυτή την επίσκεψη στην πόλη. Εκεί γνωριστήκαμε με τον Σπύρο. Α, με τον Σπύρο. Ήταν μια ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων. Περάσαμε υπέροχα. Σε έχασα μετά. Τι έγινες εσύ? Πήγα φυλακή.
Το ξέρω. Είχες και ένα χαρτί δικό μου στην τσέπη. Κάτι ναι. έγινε. Άστα, μην τα λέμε. Λοιπόν, μετά στην Κύπρο με τα γνωστά επεισόδια. Ναι. Συνήθως σε αυτούς τους δρόμους με οδηγούν εμένα. Η φυλακή, η εξορία, ξανά φυλακή. Δεν πειράζει. Είσαι ένα πλάσμα και εσύ ανυπόταχτο. Είσαι πεισματάρης. Θέλεις να κάνεις αυτό που πιστεύεις. Είσαι συνεπής. Και αυτά έχουν τίμημα και κόστος. Εγώ νομίζω ότι αν ποτέ αναγκαστώ να συμβιβαστώ, θα πάψω να υπάρχω. Βέβαια. Δεν είναι κακό να μη συμβιβάζεσαι. Μπορεί να το πληρώνεις, αλλά γεμίζεις σαν άνθρωπος μέσα. Είσαι καλά. Έχω πληρώσει εγώ το τίμημα αυτό το ότι δεν συμβιβάζομαι πολύ ακριβά. Αλλά τουλάχιστον έχω τη συνείδησή μου εντάξει, λέω. Ναι. Ωραία. Κοιμάσαι ήσυχη. Κοιμάμαι ήσυχη, ναι. Mm. Ναι, ναι. Και δεν σκάω. Αφήσαμε ένα θέμα προηγουμένως. Είπες ότι ποτέ κανείς δεν σου πρότεινε να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Τα είπαμε και με τον κύριο Πανούση. Κάπου θυμάμαι, πριν από χρόνια, δεν το έχω συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν πήγα στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Ναι, ναι. Ακριβώς. Μου είπε να μεταφέρω το χαιρετισμό του. Εντάξει, μόλις είχε ανέβει το Πασόκ με αυτή την τρομερή πλειοψηφία. Εγώ ξέρω ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Είμαι αλήκη και πάση Ελλάδας. Περιμένω. Μια εθνική στάρ δεν μπορεί να είναι κομματική. Δεν είσαι καλά. Όμως, κάθε ένας που ανεβαίνει στην εξουσία, καταρχήν δεν είμαι καχύποπτη. Είμαι ανοιχτή, έτοιμη να τον χειροκροτήσω, έτοιμη να τον πιστέψω. Όλοι κάνανε λάθη. Τέλος πάντων, ας μην τα αναλύσουμε, δεν είναι το παρόντος. Λοιπόν, μου είπε να απευθύνω έναν χαιρετισμό στον ελληνισμό. Βγαίνω σε ένα στάδιο, 6.500 θεατές. Έπαιζα τον ηφικό κρεβάτι με τον αγαπημένο μου, τον Δάνη Κατρανίδη. Λοιπόν, λέω φίλες και φίλοι, πριν αρχίσει η παράσταση, ένα θερμό χαιρετισμό από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κτλ. Οι μισοί να με κατασπαράξουν. Και εσύ έγινε σπασό και. Τι διαπιστώνω μετά. Χωρισμένα καφενεία. Στην Αυστραλία. Το πασό. Αλλά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φύγανε έτσι όπως φύγανε. Πήρανε μαζί τους, ξέρω εγώ, τις αναμνήσεις. Αν θέλεις, πήρανε. Τους καφέδες, τα καφενεία τους, ναι, τις καρέκλες, τις ταμπέλες. Μπορεί να πήρανε και ένα χαμόγελο. Και αυτό είναι το δικό μου σίγουρα. Και με ξέρουνε, όμως αυτές οι συνήθειες του εμφυλίου υπάρχουν ακόμα και του διχασμού. Αν είμαστε ενωμένα τα Ελληνάκια, ξέρεις τι μπορούσαμε να κάνουμε. Θαύματα. Να κατακτήσουμε όλο τον θαύματα. Κόσμο. Είμαστε οι καλύτεροι φιλοί, οι εξυπνότεροι, οι ικανότεροι. Αυτό θα μας φάει. Τις ευλογίες του Θεού. Αυτό θα μας φάει. Ναι. Είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε. Αλλά δεν είμαστε μονιασμένοι. Ναι, και προγραμματισμένοι θα λέγα λίγο. Εντάξει. Εντάξει, αν υπάρχει αγάπη, ομόνοια, ο ένας για τον άλλον, όλα πάνε καλά, τότε υπάρχει δύναμη. Κατάλαβες? Πάντως, Αλίκη, δεν έχεις την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια είναι και ένα θετικό, να μην λέμε όλο αρνητικά, ότι αυτές οι κομματικές ταμπέλες, ναι, και οι φανατισμοί. Ναι. Σιγά σιγά καταραίουν. Ναι, καταραίουν. Ναι, βέβαια, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον τα καφενεία, τα ξεχωριστά. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται έξω. Όχι, όσο να είναι πέφτει. Και στον Καναδά το είχα δει. Στο εξωτερικό θα μείνουν. Θα μείνουν. Γιατί φύγανε με αυτά και δεν έχουν τις νέες. Λοιπόν, εμείς θα πάμε με τον κύριο Τυπάλδο, με την παιδική χοροδία, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους, τραγουδιστές, ηθοποιούς. Θα τους μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα τους αγαπάει. Ό,τι τους χρειάζεται, να έρθουν να κάνουν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα που τις έχει ανάγκη και αν όχι να μας δώσουν, ξέρω εγώ, τα χρήματά τους, τα σπίτια τους που και έχουν. Το κυριότερο, νησιά. Εκείνο που είπες, το κυριότερο. Τι? Τα παιδιά της δεύτερης και της τρίτης γενιάς και να της κρατάνε τη γλώσσα. Μας αυτά απευθυνόμαστε. Τη γλώσσα. Στα γιατί, παιδιά. Και εγώ και επειδή όπως και να το κάνουμε, έχω αυτό το απειλ με τα παιδιά, τον γκέλ, εκεί θα ποντάρουμε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τυπάλδο και τα παιδιά που με κατασυγκινήσανε. Τώρα θα αρχίσουν τα δύσκολα για την κυρία Βουγιουκλάκη. Θα κάνω ερωτήσεις δημοσιογραφικότατες. Να είστε μαζί μας. Και τώρα, Μπόνι, φύγαν τα παιδιά. Ελληνικός κινηματογράφος. Μεγάλη ιστορία. Και ο ελληνικός κινηματογράφος διασώζει και την τηλεόραση. Πώς έρχονται τα πράγματα. Γιατί ζει από τον ελληνικό κινηματογράφο η τηλεόραση. Αλλά. Αλλά εμείς δεν. Εσείς ζείτε όμως από αυτά τα αριστουργήματα που τότε, θα θυμάσαι, Αλίκη, οι κουλτουριάριδες, να τους πούμε έτσι. Εγώ τους λέω αποτυχημένους,
έβαλαν κατά του ελληνικού κινηματογράφου, γράφανε φοβερά πράγματα και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι ή έχουν οριμάσει ή έχουν μοιοπία και λένε αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Κοιτάξτε, είπαμε ο χρόνος και η διάρκεια σε καταξιώνει. Λοιπόν, στη διάρκεια επέζησε αυτός ο κινηματογράφος και επέζησε γιατί είχε την αλήθεια του, τον αυθορμητισμό του, είχε το 100% της δικής μας απόδοσης, γιατί τότε δίναμε την ψυχή μας. Παίζατε με την ψυχή. Δεν ήταν έξες, απάμε να τα πάρουμε, να γίνουμε, να... Δεν είχαμε ιδέα από όλα αυτά. Εμείς θέλαμε να είμαστε καλοί και να αρέσει η ταινία μας. Τώρα όμως υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, διαβάζουμε. Με τα δικαιώματα. Με τα δικαιώματα. Είναι δυνατόν αυτοί οι πρωταγωνιστές να μην παίρνουν τα δικαιώματα? Και όμως είναι δυνατόν. Αυτοί που δημιούργησαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Και όμως είναι δυνατόν. Δεν είχαν προβλεφθεί τότε τηλεόραση και βίντεο κτλ. Και παίρναμε όλοι κάτι. Εγώ είχα την προνοητικότητα, αν θέλεις, να ρισκάρω, γιατί είμαι του ρίσκου και έπαιρνα ποσοστό. Μετά από συζητήσεις, η κυρία Φίνου κατάλαβε το θέμα και μου δίνει τα ποσοστά μου από τις ταινίες της Φίνος Φίνου. Εκείνα που είχα συμφωνήσει, τέλος πάντων, και νομίζω ότι είναι εντάξει και σε όλους τους ανθρώπους που είχαν συμβόλαιο και ποσοστό. Και νομίζω ότι είναι και η μόνη που δέχεται να κουβεντιάσει με αυτό το φορέα. Μπράβο, ναι. Από εκεί και ύστερα, η άλλη παραγωγή και κυρίως ο Ντόντος ο Καραγιάννης. Ποτέ δεν μου έκανε μία κρούση. Ξέρει ότι οι ταινίες μου που παίζει, δηλαδή τα χτυποκάρδια που τα έχει πάρει αυτός από τον Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, τα ναυτικά κτλ. Αυτά έχουν δικαιώματα. Και όλες τις ταινίες που έκανα με τον Κώστα τον Καραγιάννη. Ούτε πήρε ένα τηλέφωνο, ούτε να συζητήσει μια βαθύτατη περιφρόνηση σε ποιους, κυρία Καραγιάννη. Σε εμάς, στους δημιουργούς, που χωρίς εμάς δεν θα υπήρχες, εσύ, γιατί εσύ δεν έκανες τίποτα άλλο παρά να είσαι ο αδερφός του Κώστα του Καραγιάννη. Δεν στρέφομαι εναντίον του Ντόντου, δεν θέλω να ανοίξω καυγάδες. Θέλω να τον ευαισθητοποιήσω. Είναι καλός άνθρωπος. Αλλά το έχει δει έτσι μονοκόμματα. Δεν είναι κακό παιδί ο Ντόντος. Πρέπει να καταλάβει ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Λένε τώρα ότι εμείς δεν θέλουμε, λέει, από τους παραγωγούς, θέλουμε από τα κανάλια, λέει ο φορέας ο δικός μας. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ ξέρω ότι ο παραγωγός πρέπει να ξέρει και τις υποχρεώσεις του. Έχω αυτή και αυτή την υποχρέωση. Έχει διαφορετική άποψη ο κύριος Καραγιάννης. Αλλά ο νόμος της ΕΟΚ. Όχι, δεν φταίει τώρα άλλο ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης φταίει που δεν μου τηλεφώνησε. Ναι. Λοιπόν. Επιστεύω να μας ακούει και να σου τηλεφωνήσει. Ελπίζω. Τι έλεγα τώρα, τα κανάλια. Ναι. Δίνουν ένα ποσό X στον παραγωγό. Από αυτό το ποσό θα παίρνουν και οι ηθοποιοί. Ναι. Αυτοί που με τις φατσούλες τους, δεν λέω για τους πρωταγωνιστές, και οι άλλοι ακόμα, ναι. Ανάλογα με τη διάρκεια. Ναι. Έτσι, αυτές οι ταινίες γίνανε με μια κατάθεση ολόκληρης ζωής. Πού είναι τα νιάτα μας? Τραγουδούσα τότε, φεύγουν τα νιάτα. Αλλά από σένα δεν φύγανε. Φύγανε. Ας είμαστε ειλικρινείς οι δυο μας. Τα νιάτα φύγανε. Μπορεί να μην ήρθανε τα σημάδια του χρόνου, αλλά τα νιάτα, η τρυφεράδα, εκείνη η χαρά, η απέραντη της ζωής, εκείνος ο ενθουσιασμός, σιγά σιγά έχει λιγοστέψει. Άσχετο αν προσπαθούμε να τον κρατήσουμε με τα δόντια, γιατί είναι απαραίτητο εφόδιο επιβίωσης, όχι μόνο για μας τους ίδιους, αλλά να το εκπέμπουμε και για τους άλλους. Δεν αισθάνεσαι ανεξάρτητα του χρόνου μέσα σου νέα ακόμα? Σίγουρα αισθάνομαι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ναι, αλλά δεν είμαι και καμιά τρελή να λέω ότι ξέρεις, δεν μεγάλωσα και... Όχι. Μεγάλωσα και είχα πει και σε μια συνέντευξη και το βρήκανε και νόστιμο. Ότι εντάξει, μεγαλώσαμε. Τι φταίω εγώ αν οι άλλοι γέρασαν και γκρινιάζουνε και τα έχουνε μαζί μου που δεν γέρασα. Όχι, ίσα που αποτελείς ελπίδα. Σίγουρα. Γιατί λέει μια νέα κοπέλα, εγώ θα μεγαλώσω, αλλά θα παραμείνω νέα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ρωτάνε, Σπύρο μου, μυστικό, και θα σε ρωτάγα και σένα το μυστικό σου. Γιατί δεν, μια χαρά νέο σε βλέπω, κατάλαβες. Έχω παντρευτεί νέα γυναίκα γι' αυτό. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Δεν είπες προηγουμένως, τα παιδιά μας δίνουν ζωή και τέτοια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, για να σε ανεχτεί η νέα γυναίκα ή για να σε θέλει, πάει να πει ότι έχεις και εσύ μια νιώτη που αναβλύζει εκ των έσω. Αυτό είναι. Για να πάρεις μια νέα γυναίκα, ναι, πρέπει η νέα γυναίκα να μεγαλώσει και ο μεγάλος άντρας
να μικρύνει, για να έρθουν σε κάποια ισορροπία. Ναι, κάπως έτσι. Σημαίνει το να νιώθεις νέος, αυτό και να δείχνεις νέος, είναι προσωπική σου υπόθεση, προσωπική του καθενός. Μη με ρωτάτε αν έχω μυστικό, δεν έχω κανένα απολύτως μυστικό. Απλώς αντλώ από μέσα μου μια αισιοδοξία, μια... πώς να το πω. Είπες προηγουμένως και ήσυχη συνείδηση. Και ήσυχη συνείδηση. Μεγάλη υπόθεση. Λίγο είναι αυτό. Κοιμάσαι. Άμα κοιμάσαι. Θα ήθελα να μου πεις. Συνεργάστηκες με πάρα πολλούς ηθοποιούς. Έχει μείνει κάποια συνεργασία σου σταθμός για σένα, ναι. Βέβαια, είσαι η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αλλά κάποια συνεργασία που να έμεινε για σένα, ναι, σταθμός. Η συνεργασία μου με τον Μάνο Χατζηδάκη είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου. Απάνω στη σκηνή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Έχω δουλέψει με υπέροχους ηθοποιούς. Αλλά δεν μπορώ και να παραβλέψω το γεγονός ότι Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ ήταν μια χημεία που δεν ματάγινε, ούτε βλέπω να γίνεται επί του παρόντος. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Παπαδάκη Πανούση. Ναι. Έχει γράψει τη βιογραφία σου, λέει. Κοίταξε, διάφοροι γράφουν τη βιογραφία μου. Αν κατάλαβα καλά από τον Κοντρόλ και από τον κύριο Βελάνη. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά η αλήθεια μου είναι αυτή που δεν ξέρει κανείς και που δεν θα ήθελα να διγράψει κανείς. Ωραία. Να την ακούσουμε λοιπόν. Κυρία Πανούση. Ναι, καταρχήν καλησπέρα και σε εσάς και καλό στην μεσημέρι. Κυρία Βουγιουκλάκη. Καλό μεσημέρι. Ελπίζω ότι έχουμε συναντηθεί με την κυρία Βουγιουκλάκη αρκετές φορές, έχουμε μιλήσει. Ναι, ναι, σας θυμάμαι, ναι. Ίσως να με θυμάστε το 1990. Ναι, πρόσφατα. Ο λόγος το 1990 που αποφάσισα να κάνω εγώ αυτό το βιβλίο, δεν το έκανα γιατί ήμουν ψώνιο, γιατί δεν είμαι πιτσιρίκα. Το έκανα γιατί έζησα στην Αυστραλία. Και έκανα αρκετά βιβλία που έχουν σχέση με τους ομογενείς, τους επιτυχημένους Έλληνες της Αυστραλίας, μάλιστα, στα νιάτα του 60 που ξεκίνησαν με μια βαλίτσα και σήμερα κρατάνε την οικονομία της Αυστραλίας. Ωραία, πέστε μας, κυρία Πανούση. Και τότε λοιπόν έκανα ερωτήσεις στους επιτυχημένους Έλληνες, αν ξέρουν ποιος είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πολλοί λοιπόν μου λέγαν όχι, μα τι ξέρετε. Ξέρουμε όμως την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μου λέγανε. Είχα μείνει κατάπληκτη. Όλα τα σπίτια που πηγαίναμε ήταν γεμάτα από κασέτες. Κυρία Πανούση, αυτό είναι λογικό. Οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπάρχει και μένει. Ακριβώς. Έχει διάρκεια. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καταρχήν ο λόγος που σας τηλεφώνησα δεν έκανα διαφήμιση για το βιβλίο, γιατί εκείνο το βιβλίο είχε εξαντληθεί. Τώρα βγήκε το 90 και το 91 εξαντλήθηκε. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Παίρνω μόνον για να πω ότι αν και δεν έχω, είναι απλή συνωνυμία με τον κύριο Πανούση που μίλησε προηγουμένως. Μάλιστα. Να πω ότι εάν η Αλίκη Βουγιουκλάκη πάει στο εξωτερικό και πει ό,τι πει, ο λόγος της θα έχει πέραση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να έχει του οποιοδήποτε πολιτικού, είτε παλιού είτε καινούριου. Τη στιγμή που την ξέρουν, τη γνωρίζουν, την έχουν μέσα στο σπίτι τους και την αγαπάνε. Και επίσης θέλω να επισημάνω κάτι ακόμη. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει τιμήσει, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, ποτέ την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εκτός το βραβείο αυτό που πήρε στη Θεσσαλονίκη. Και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας, τέλος πάντων, θέλουμε δεν θέλουμε. Κύριε Πανούση, με θυμάται δεν με θυμάται, μ' αγαπάει δεν μ' αγαπάει. Σ' αγαπάω πολύ, γλυκιά μου. Αλλά να σου πω, άμα περιμένουμε από την πολιτεία να μας τιμήσει, ας κάνει τη δουλειά της η πολιτεία και ας μας ξεχνάει εμάς. Η Ελλάδα εμένα με τιμάει ο λαός. Εγώ ξέρω τη θέση που έχω στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι το καλύτερο βραβείο. Η Εθνική Ελλάδος δεν μπορεί να μην τιμάται, η Εθνική Ελλάδος, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Τιμάται και εκτιμάται, να είσαι βέβαια. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και αυτοί που κάνουν πως δεν ξέρεις, αυτοί είναι που με αγαπάνε πιο πολύ. Πάντως εγώ έχω τη συνείδηση. Αυτοί που δεν έχουν δει όλα τα έργα και όλες τις ταινίες μου, Γιουγκλάκη. Μόνο μία φορά, αν ήταν μία, εδώ τα έχουμε μάθει απ' έξω πιο πολύ από την ίδια τα θυμόμαστε εμείς. Να είστε καλά, κυρία Παπαδάκη. Κύριε Καρατζαφέρη, επί τη ευκαιρία που μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω με την κυρία Γιουγκλάκη, θέλω και εσάς να σας ευχαριστήσω δημόσια για κάτι που δεν γνωρίζετε. Παρακαλώ.
εμείς εδώ στα νότια προάστια κάνουμε κάποια εφημερίδα. Δεν θέλω να την πω για να μην νομίσετε ότι θέλω να κάνω διαφήμιση. Να την πείτε, κυρία. Λέγεται η λάμψη των νοτιών προαστίων. Μας πήγαν κατηγορούμενους καμιά δεκαριά φορές, μας είχαν καταδικάσει όχι ότι κάναμε τίποτα εμείς, αλλά για προβλήματα των Δήμων κτλ. Και διάφορες παρατυπίες. Παρακαλώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εσείς ο ίδιος γίνατε αιτία. Είχαμε κάποια εφετία και αθωθήκαμε τότε με τον νόμο που ήσασταν στην Κύπρο. Μάλιστα. Και πάντα σκεπτόμασταν κάποτε να σας συναντήσουμε. Λυπάμαι που δεν σας έχω γνωρίσει προσωπικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Είμαστε καλά, πάρα πολύ. Καλά. Και δεν ήταν προσωπικά μας θέματα. Ό,τι αφορά την κυρία Βουγιουκλάκη. Να το διακόψουμε, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη, όχι Σπύρος Καρατζαφέρης. Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Επειδή με γνώρισε από κοντά, είμαι πιστεύω από τους δημοσιογράφους που ποτέ δεν την πίκρανα σε τίποτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κοπέλα μου, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ, κυρία Πανούση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πες. Βέβαια. Λέει ότι εξαντλήθηκε το βιβλίο, άρα δεν θέλω να κάνω. Έχει δίκιο η γυναίκα και είναι συμπαθέστατη. Δεν πουλάει αλήθεια όμως. Και είδε τι ωραία που είπε, ότι κανένας δεν μπορεί τη σωστά να περάσει το μήνυμα όσο η Αλίκη. Ξέρεις, οι απανταχού Έλληνες. Όταν με βλέπουν, νομίζουν ότι είμαι ένα πρόσωπο συγγενικό, κάποιον που ξεχάσανε να πάρουν μαζί τους και τον αφήσαν στην Ελλάδα έτσι να τους χαιρετάει, να τους χαμογελάει και να τους περιμένει. Είναι οι αναμνήσεις. Ναι. Φύγανε με τις αναμνήσεις μαζί, φύγανε και με τη Βουγιουκλάκη μαζί. Ναι. Δεν μπορούν να το ξεχάσουν αυτό το πράγμα. Τώρα τα σχέδια, θα πας στη Θεσσαλονίκη μετά. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μεθαύριο, 8 Μαρτίου, μέρα της γυναίκας, μέρα αφιερωμένη στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρης. Εμείς θα τραγουδήσουμε με τα υπέροχα παιδιά τη μελωδία της ευτυχίας, αυτό το σπουδαίο ερωτικό έργο που γίνεται μέσα στη δίνη του πολέμου με το υπέροχο μήνυμα «Ποτέ ξανά πόλεμος» και ένα άλλο μήνυμα. Ξέρεις τι είναι πιο δυνατό όπλο στη ζωή μας? Τι είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα? Να ακούσω. Η αγάπη. Η αγάπη. Η αγάπη. Και μας λείπει. Δηλαδή όταν νιώθεις αγάπη και για τον απέναντί σου, τα ξεπερνάς όλα. Ο φθόνος, το μίσος, η μιζέρια μας φθείρουν, μας μικραίνουν, μας στερούν τη δύναμη και τις δυνατότητες. Η αγάπη είναι το δυνατότερο όπλο, όπως είπες και εσύ. Και ενώνει, δεν χωρίζει. Εγώ πιστεύω ότι οι Θεσσαλονικείς σε αγαπάνε, αν μπορεί να πει κανείς, σε αγαπάνε περισσότερο, αν υπάρχει περισσότερη αγάπη του κοινού, περισσότερο από τους Αθηναίους. Θα έλεγα κι εγώ ναι, αλλά κι εγώ τους τιμάω ιδιαίτερα. Είναι ένα δύσκολο κοινό. Είναι ένα κοινό για μένα πιο δύσκολο από την Αθήνα. Δεν θέλει να τον κοροϊδέψει. Βεβαίως, γιατί έχουν τον κοροϊδέψει πολύ. 15 μέρες στα συνεργεία δουλεύουν εκεί. Και ξέρεις τι τους κάνω ακόμα? Θα τους χαρίσω ένα ανακαινισμένο θέατρο. Το θέατρο Αθήνων. Έβαλα όρους. Είπα μοκέτες, θα βαφτεί, κουρτίνες, αυλαίες, θα γίνει κούκλα. Για να υποδεχτεί το κοινό της Θεσσαλονίκης που θα παρακολουθήσει τη μελωδία της ευτυχίας που 2 χρόνια την παίζω πια. Λοιπόν, μετά τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σχέδια. Μετά τη Θεσσαλονίκη, Σπύρο μου, θα ήθελα λίγο να ξεκουραστώ και το σχέδιό μου είναι αυτό που είπαμε. Να μην λέμε και ξελέμε. Θέλω να υλοποιηθεί. Θέλω να φύγω ένα διάστημα. Αυτό θα το κανονίσουμε. Την Τρίτη έχεις ραντεβού με τον Γενικό Γραμματέα. Λοιπόν, από εκεί θα εξαρτηθεί τι θα κάνω. Γιατί μπορώ και ένα χρόνο να μην παίξω στο θέατρό μου, να κάνω μια παράσταση με νέους ανθρώπους. Ποντάρω πολύ στους νέους, τους λατρεύω. Υπάρχουν το έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Άκουγα από χθες τον Κατρανίδη και μίλαγε στην τηλεόραση. Ο Κατρανίδης είναι ένα σπουδαίο ηθοποιός. Είναι ένα σπουδαίο πλάσμα και δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα θέλαμε πολλή ώρα, αλλά έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας ακόμα. Και θα σε ρωτήσω, ο θεολόγος τι κάνει? Έλα, αγάπη μου, εκεί. Να ξεχαστούμε λίγο. Πάρ' και τη γυναίκα σου να τη γνωρίσω. Εκεί ηρεμώ. Εκεί παίρνω τις αποφάσεις μου. Εκεί στο λιόγερμα πάνω, ξέρεις, που χρωματίζονται τα σύννεφα με ένα κάτι μαυιά χρώματα. Εκεί μου έρχεται μια ζούρλα. Εκεί φτιάχνω τα όνειρά μου και οργανώνω την επόμενη μέρα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που έκανες στην εκπομπή. Χαρά μου έδωσες. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή για μένα. Για μένα πάρα πολύ καλή. Πιστεύω και για τους θεατές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.